Μετά από 2 χρόνια που οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν λειτουργούσαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο πολιτιστικός σύλλογος Θρακικής Εστίας Καβάλας επέστρεψε και παραχώρησε εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου στην Συνοικία της Παναγίας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο της Παναγίας στο Κάστρο. Μέσα από αυτή την εκδήλωση τιμήθηκαν τα παραμύθια από την Ανατολική Θράκη, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν αρκετά παραμύθια. Βεβαίως, σήμερα ήταν μια συμβολική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο της Παναγίας στο Κάστρο. Να τιμήσουμε βασικά όχι μόνο τα παραμύθια από την Ανατολική Θράκη, αλλά να τιμήσουμε ανθρώπους που βοήθησαν να μπει η Θρακική Εστία στο στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς με τα παραμύθια από την Ανατολική Θράκη του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό είναι ο δεύτερος σύλλογος μετά το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων του Μουσείου Καπνού που γίνεται και βεβαίως είναι οι συνθήκες που απαιτούν, οι σύγχρονες συνθήκες, το ότι ο πολιτισμός, η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να είναι πιο αναβαθμισμένες και εντελώς διαφορετικές μετά την πανδημία. Η Θρακική Εστία Καβάλα σήμερα με αυτή την εκδήλωση ήθελε να τονίσει ότι όλο αυτό το διάστημα δούλευε αθόρυβα, μπήκαμε στην πύλη πολιτισμού. Μπήκαμε στην πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού με αριθμό Μητρώου, άρα μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση. Και το δεύτερο είναι ότι με το στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με τα παραδοσιακά παραμύθια από την Ανατολική Θράκη, κλείσαμε ένα θέμα το οποίο ιστορικά θα το υλοποιεί μόνο η Θρακική Εστία Καβάλας πανελλαδικά. Οι παραδόσεις μας είναι ζωντανές, πρέπει να παλέψουμε να τις κρατήσουμε ζωντανές. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η κληρονομιά μας. Πρέπει να την παραδώσουμε άθικτη στις επόμενες γενιές. Αυτά. Τι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα? Η πανδημία απλά έβαλε ουσιαστικά μια άνω τελεία, θα λέγαμε. Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Όμως από εδώ και πέρα αλλάξαν κατά πολύ τα δεδομένα και αυτά που έρχονται μπροστά μας. Πώς σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα την ιστορία των πολιτιστικών συλλόγων στην χώρα μας? Δυστυχώς δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι. Περιμένουμε κι εμείς όπως όλοι να δούμε πώς θα πάει η πανδημία. Θέλουμε να ανοίξουν οι σύλλογοι. Υπάρχουν σύλλογοι που κλείνουν. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, με προσωπικό κόστος, με οικονομικό κόστος δικό μας, να κρατήσουμε τους συλλόγους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Αναμένουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σήμερα κάναμε μία αρχή με πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Θρακιωτών. Ήταν μια πρόσκληση από το Σύλλογο προς το Σύλλογο το δικό μας να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί ο Σύλλογος των Θρακιωτών κάνει ένα πρόγραμμα άειλη πολιτιστική κληρονομιά και ο χώρος αυτός ήταν πολύ κατάλληλος και εμείς προσφερθήκαμε να συνεργαστούμε ώστε αυτό που θέλει να κάνει να έχει επιτυχία. Ο καιρός δεν βοηθάει, ας πούμε, γιατί τα παιδιά λίγο δεν ήρθαν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και τα παραμύθια τα οποία ήρθαν, αλλά ο στόχος είναι πιο πολύ να μπούμε στο πνεύμα πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα προγράμματα τα οποία λείπουν από τους συλλόγους, και εγώ νομίζω ότι έγινε η αρχή με το Σύλλογο Θρακιωτών, έπειτα συνέχεια και από το δικό μας το Σύλλογο, και νομίζω θα γίνει ένα καλό ξεκίνημα. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί και οι συναδέλφες που είπαν τα παραμύθια, όπως η αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας, η κυρία Μπρουκάκη, η οποία είπε ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι, και εύχομαι να έχουμε συνέχεια, κυρία Μπρουκάκη. Την αφορμή και την πρόσκληση από τον Θρακική Εστία Καβάλας, ξαναγύρισα πάλι στα παιδικά μου χρόνια, γιατί και εγώ είμαι θρακιώτισσα, και βρήκα όλα τα παλιά παραμύθια και τα ξαναέζησα και διάλεξα έτσι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό παραμύθι, δηλαδή αυτό που τα ζώα έχουν ελαλιά και τα αντικείμενα έχουν ελαλιά και πάντοτε όλα είναι μαγεμένα. Κάποιος κακός τα έχει καταραστεί, αλλά πάντοτε έρχεται ένα αίσιο τέλος, και εύχομαι σε όλη μας τη ζωή να γίνεται αυτό το πράγμα, να έρχεται πάντοτε ένα αίσιο τέλος σε οτιδήποτε περνάμε. Μορφή εκδήλωση. Ο πολιτισμός, ο οποίος πιστεύω ότι έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία, εδώ και 1,5 χρόνο έχουν σταματήσει οι εκδηλώσεις. Βλέπω ότι σιγά σιγά πάλι αποκτάμε το βηματισμό μας, και μια πρώτη γεύση ήταν αυτή η σημερινή πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοίμασε η Θρακική Εστία.
και αφορούσε τα θρακικά παραμύθια. Το είπα και προηγουμένως ότι όπως τα παραμύθια έχουν πάντοτε ένα καλό τέλος, ελπίζω αυτό που ζούμε σήμερα να είναι ένα παραμύθι και στο τέλος, το τέλος να είναι γλυκό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Θρακική Εστία για όλα όσα έκανε μέχρι τώρα και αυτά που ετοιμάζει να δώσει σε εμάς όλους. Εμείς από την πλευρά του Δήμου στεκόμασταν όλο αυτό το διάστημα στον πλευρό των πολιτιστικών συλλόγων. Είπαμε ότι 2 χρόνια περίπου ήταν δύσκολα για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν και ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.